Για τα όσα ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης, για το καλάθι του νοικοκυριού, την επέκτασή του, τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε αλυσίδες. Θα τα δούμε όλα αυτά για την ακρίβεια με τον πρόεδρο του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών, τον κύριο Τσεμπερλίδη. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Για μια ακόμη φορά θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Καλυπίδη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, να δώσετε λιγάκι το στίγμα πώς εξελίσσεται η ακρίβεια, να δούμε τα του καλαθιού και την επέκταση που είπε ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά και για τα πρόστιμα που φωνάζετε εσείς ότι πρέπει να γίνονται έλεγχοι, να επιβάλλονται προστήματα. Πώς εξελίσσεται το όλο θέμα? Ξεκινάω πρώτα από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια. Δεν θα επεκαλυστούμε, όπως δεν κάνουμε ποτέ, στοιχεία τα οποία μπορεί να έχει μια ένωση. Επικαλούμε τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τα οποία δεν αμφισβητούνται από κανέναν. Αν όμως κάποιος ξέρει να τα διαβάζει, θα δει ότι ο πληθωρισμός ο ετήσιος είναι στο 7,1. Αν θα πάει στις επιμέρους κατηγορίες, συνολικά όλα μαζί τα τρόφιμα εκτός αλκοολού είναι διπλάσιος από το 7, είναι πάνω από 15%, 15 και κάτι. Και αν πάει και μέσα στο καλάθι που έχει να κάνει με τα τρόφιμα, θα δει και αυξήσεις στις τάξεις του 25%, που σημαίνει ένας τομέας τροφίμων δεν είναι απλώς διπλάσιος, είναι τριπλάσιος και παραπάνω από τον επίσημο τιμάριθμο. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι ο πληθωρισμός καλά κρατεί. Εγώ θα έλεγα καλά κρατεί και σχροκέρδια. Αυτό μας βάζει αμέσως στο επόμενο στάδιο, τον ελέγχο της σχροκέρδειας. Περιμένουμε να δούμε αυτά τα πρόστιμα μαμούθ να συνδέονται με ονόματα. Γιατί όπως είπαμε, το να ρίχνεις 3 εκατομμύρια πρόστιμα μετά από 4.000 ελέγχους, 150 υποτίθεται επιχειρήσεις και δεν μας δίνεις τίποτα άλλο εκτός από στατιστικά στοιχεία, κάνουμε μια διαίρεση και λέμε είναι 20.000 το πρόστιμο. Μα εσχροκέρδια μιλάμε για 20.000 το πρόστιμο, τιμωρείται? Αυτοί βγάζουν πολλαπλάσια. Και η απόδειξη θα τη δείτε. Θα επιβεβαιωθούμε, κύριε Καρυπίδη. Όταν στο τέλος, σε λίγο διάστημα, θα βγουν τα κέρδη των αλυσίδων, τότε να δω πώς θα δικαιολογήσουν τα κέρδη σε σχέση με τα περασμένα χρόνια. Πώς θα τα δικαιολογήσουν όταν τότε δεν κερδοσκοπούσαν, δεν κερδίζανε και τώρα θα είναι αυξημένα? Και γιατί να τα δικαιολόγησαν, κύριε Πρόεδρε? Τα δικαιολόγησαν οι πάροχοι στην ενέργεια? Τα δικαιολόγησαν οι ιδιοκτήτες των ιδηλιστηρίων? Τα δικαιολόγησαν οι τραπεζίτες? Ευχαριστώ για την επιβεβαίωση. Ιδιαίτερα για, μιλάμε για τα δύο δηληστήρια, δύο είναι που λειτουργούν στην ελληνική αγορά. Το ένα ανακοίνωσε πάνω από 350% κέρδη πέρσι και το άλλο 750. Πώς θα κερδίσατε, ρε παιδιά, αυτά τα λεφτά, αφού ο τζίρος που κάνατε είναι μικρότερος από ό,τι γινόταν πιο πριν? Λόγω του κόστους των καυσίμων υψηλά, μειώσαμε τις μετακινήσεις μας. Άρα για να κερδίσετε, κερδοσκοπήσατε στις πλάτες μας. Πού είναι τα πρόστιμα, κύριε Υπουργέ? Δεν τους ελέγχουμε αυτούς, αφήστε τους. Είναι ένας χώρος ο οποίος είναι επικίνδυνος από ό,τι φαίνεται. Για να βάλω στην κουβέντα του συναδέλφου. Τώρα, ναι, συνεχίστε. Ναι, και το καλάθι. Για το καλάθι, ναι. Αυτό. Τώρα φαίνεται ότι όταν δεν έχεις τίποτα άλλο να κάνεις, να μιλήσεις με πραγματικά νούμερα για την ακρίβεια, μιλάς για το καλάθι που το οποίο υποτίθεται απευθύνεται στα χαμηλά εισοδήματα. Προκαλώ το Υπουργείο για να μας πείσει ότι έχει στα χέρια του, λέει, ότι τους 13 εβδομάδες έχει 600 τόσα προϊόντα τα οποία είναι σταθερά η τιμή. Να μας βγάλει τα προϊόντα, γιατί όσο και αν κανείς τα ψάξει, όταν είναι 51 τα είδη και έχεις 600 προϊόντα, έχεις για κάθε είδος κάποια περισσότερα από ένα προϊόντα. Άρα δεν θα μου πει το μακαρόνι α που λέτε σε 19 σούπερ μάρκετ την ίδια τιμή, άρα έχω σταθεροποιήσει 19 προϊόντα. Δεν έχει λογική αυτό. Ας μας βγάλει τα προϊόντα τα οποία σταθεροποιήθηκαν 13 μήνες. Και ας μας βγάλει και τα προϊόντα που είναι πάνω από 7% που μειώθηκαν οι τιμές. Τότε είμαστε εύπιστοι να τον ακούσουμε, αλλά το ότι δεν τολμούν να βγάλουν τα προϊόντα, γιατί αν είχαν τέτοια στοιχεία έτσι συντριπτικά, θα μας βγάζαν στον αέρα όλα τα στοιχεία. Γιατί δεν μας τα λένε? Έχουν και ηλεκτρονικές σελίδες, ας τα βγάλουν. Θα είχε ενδιαφέρον τώρα όμως, θα παίξουμε με το επόμενο καλάθι. Θα είχε ενδιαφέρον όμως να μας δώσουν και τα στοιχεία όταν φεύγει ένα προϊόν από το καλάθι, πώς γίνεται να παίρνει αύξηση στην τιμή του από 70 έως 140%. Δεν τολμούν να το κάνουν αυτό. Εκεί η απάντηση είναι, μα έχουμε ελεύθερη αγορά και ο καθένας μπορεί να αυξάνει τις τιμές του. Αλλά τους είπα και το ναι, αλλά στη συνέντευξη τύπου είπε ότι κάναμε ελέγχους διότι πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσοστό επί του κέρδους. Είδαμε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό στο κέρδος. Δεν μπορεί τη μία να λέμε έτσι και την άλλη να λέμε αλλιώς. Του είπα ότι για πρώτη φορά
στην ελεύθερη αγορά και στην Ελλάδα υπάρχει θεσμικό πλαίσιο που μπορείς να τιμωρείς την εσχροκέρδεια. Έχει να κάνει με τον νόμο που είχε να κάνει με την περίοδο όπου το είχαμε ζητήσει και εμείς, η εσχροκέρδεια που υπήρξε στα είδη για την πανδημία. Για το COVID και λοιπά, για την πανδημία πολύ σωστά. Το επέκτηνε, ήταν μια καλή ευκαιρία, έστω και καθυστερημένα. Άρα είχαμε ένα θεσμικό πλαίσιο. Το θέμα είναι ότι λέει να κρατήσει το ίδιο ποσοστό κέρδους καθαρό, δηλαδή να αφαιρέσετε μέσα από τα κέρδη αυτά, να προσθέσετε μέσα και τα κόστη. Να κάνουν κοστολογική αποτύπωση και να μείνει το ίδιο κέρδος. Αυτό δεν το κάνει κανένας. Μάλιστα ισχυρίστηκαν ότι έχουν και έναν ηλεκτρονικό μηχανισμό που το λαμπάκι ανάβει κόκκινο όταν κάποιες τιμές ξεφεύγουν και το ψάχνουν. Έχω την αίσθηση ότι όχι δεν ψάχνουν, δεν κάνουν τίποτα, γιατί γίνανε καταγγελίες στο ίδιο το Υπουργείο από Ένωση Καταναλωτών με έρευνα και τώρα προσπαθούν να ρίξουν ποινές. Και επίκειται μια ποινή σε μεγάλη, με πολύ μεγάλη αλυσίδα για αυτά που βρήκε η Ένωση Καταναλωτών και αποδεικνύει ότι δεν γίνονται έλεγχοι. Για να πάμε στους συναδέλφους, να ξεκινήσουμε με τον Γιώργο τον Χονδρόπουλο. Έλα Γιώργο. Κύριε Τσεμπερλίδη, εγώ τις προάλλες ήμουνα στο σούπερ μάρκετ και παρατήρησα το εξής. Όταν ένα προϊόν, για παράδειγμα, είναι στο καλάθι του νοικοκυριού, έχει μία μείωση. Όταν ένα προϊόν, η αλυσίδα σούπερ μάρκετ επιλέξει να το βγάλει σε προσφορά, μπορεί να έχει 50% μείωση. Και πάλι προφανώς οι αλυσίδες αυτές έχουν κέρδος, έτσι. Δεν θα μπορούσαν τουλάχιστον οι μειώσεις από το καλάθι να είναι τόσο γενναίες όσο οι προσφορές που κάνουν. Κύριε Γιώργο, μαζί με τον κύριο Καρυπίδη τα έχουμε πει αρκετές φορές αυτό όταν ξεκίνησε ιδιαίτερα το κανάλι. Είπαμε, μας προτείνουν 51 είδη, άρα καμιά εξινταριά προϊόντα περίπου ήταν τότε στις αρχές 70, να ψάξουμε, μα οι ίδιες αλυσίδες έχουν 400 κωδικούς σε προσφορά της τάξης αυτής που λέτε, του 50%, την οποία αξιοποιούν οι καταναλωτές και είναι ένα... Είναι ευχάριστο στοιχείο ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις προσφορές αν έχουμε όμως τα χρήματα να κάνουμε χονδρική αγορά ώστε να μπορούν αυτά να υπαρκούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό όμως δείχνει κάτι, ότι το να μπορείς να προσφέρεις κυκλικά σε όλες τις αλυσίδες σχεδόν όλο το χρόνο η ίδια εταιρεία ποσοστό της τάξης έκπτωσης του 50% κερδοσκοπούν και άλλοι εκτός από την τελική αλυσίδα και οι υπόλοιπες βαθμίδες της αγοράς. Πού είναι οι έλεγχοι, γιατί δεν εστιάζονται εκεί, τι τρέχει. Τρέχει αυτό που έχουμε διαπιστώσει. Εσχροκερδεί η πολιτεία, γι' αυτό δεν τους ενδιαφέρει να μειωθούν οι τιμές. Αυξάνεται το ΑΕΠ, αλλάζουν οι συντελεστές, περισσεύουν και λεπτά, θα τα δείτε στο τέλος του χρόνου πόσα χρήματα από το φόρο έχουν αυξήσει, ιδιαίτερα από το ΦΠΑ που είναι και ο πιο άδικος φόρος, και θα μας μοιράσουν καθρεπτάκια. Τα καθρεπτάκια, ξέρετε, και τα μπιχλιμπίδια είναι και για τις εκλογές που έρχονται. Εμείς είμαστε Ιθαγενείς, θα φάμε καθρεπτάκια, δεν πειράζει. Νίκος Πιτσέρης, έλα Νίκο. Καταρχάς μια φιλική παρατήρηση στον κύριο Τσεμπερλίδη, γνωριζόμαστε πια καλά. Κύριε Τσεμπερλίδη, καταρχάς τα μακαρόνια νούμερο 6, τα έχουμε πει αυτά, μην τα ξεχνάμε. Πέραν τούτου, θέλατε ελέγχους, θέλατε πρόστιμα. Η κυβέρνηση έκανε ελέγχους, επέβαλε πρόστιμα. Τα πρόστιμα είναι της τάξης των 400.000 ευρώ, όχι 420.000 ευρώ, όχι τα 20.000 που λέτε. Τι όχι, δεν διορθώνω. Σας Νίκο, αρέσει Νίκο, σε αυτή τη διαδικασία. Νίκο, διορθώνω. Τεράστια αλυσίδα, δεν θέλω να πω το όνομά της, αν θέλετε, δεν ξέρω αν πρέπει να το πούμε, 26.000 πρόστιμα, τα Lidl. Τα Lidl έχουν 26.000 πρόστιμο. Έτσι, ο Βερόπουλος... Ναι, συνολικά λέω τα πρόστιμα είναι 400.000. Ναι, ο Βερόπουλος έχει, ναι, 300.000 πρόστιμα. Αλλά τα Lidl... Όχι, ο Μαρινόπουλος, συγγνώμη, ο Μαρινόπουλος 300.000. Θα απαντήσω εγώ στον Νίκο. Εντάξει. Τα πρόστιμα που ανακοινώθηκαν ήταν 3 εκατομμύρια σε 150 επιχειρήσεις. Αγαπητέ Νίκο, κάνε μια διαίρεση, γιατί αν το πρόστιμο είναι πάνω από 50.000 ανά επιχείρηση, δικαιούται ο υπουργός να μας πει το όνομα. Τώρα λέει δεν μπορώ να σας πω το όνομα γιατί το πρόστιμο είναι κάτω από 50.000. Αυτό το πλαφόν του 50 δεν το έβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση, το έβαλε ο ίδιος Γεωργιάδης στον εαυτό του. Και μάλιστα στη Βουλή ισχυρίστηκε ότι είναι κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το λέει η οδηγία. Του είπαμε ότι η οδηγία, εμείς συνδιαμορφώνουμε την οδηγία, την ξέρουμε καλύτερα από σένα. Δεν υπάρχει τέτοιο όριο γιατί διαφέρει από χώρα σε χώρα. Δεν μπορεί να μπει τέτοιο όριο. Άρα έβαλε μόνο στο όριο
τις τιμές τις ρίχνει κάτω από αυτό το όριο και δεν λέει ονόματα. Εσείς που είδατε να λέει 400.000 πρόστιμα σε μια εταιρεία, δείξτε το να το διαβάσουμε κι εμείς. 400.000 σε 4 σούπερ μάρκετ ανακοίνωσε σήμερα. Ότι θα ρίξει. Α, πάλι δηλαδή κάτω από 50.000 για να μην πετά ονόματα. Πολύ ωραίο το κόσμο. Τα κέρδη τους είναι πολλαπλάσια. Και αυτή η ιστορία που λέτε για τα καινούργια πρόστιμα που είναι ψηλότερα από τα άλλα, φαίνεται είναι το διπλάσιο, αλλά κάτω από 50 για κάθε εταιρεία, έχει να κάνει με καταγγελίες ενώσεων καταναλωτών. Κυρίως της Ένωσης Καταναλωτών Εργαζομένων, που έχει περισσότερο δυναμικό και έκανε κάποιους ελέγχους. Τα έστειλε τα στοιχεία στο Υπουργείο, μας τα έλεγε προχθές στη Βουλή. Τη Δευτέρα ήμουνα στη Βουλή καλεσμένο σε μια ιστορία. Λέγεται, το στείλαμε στο Υπουργείο. Να ελέγξει αυτά τα πραγματικά δεδομένα. Με εκείνα τα δεδομένα ξεκίνησε και θα πέσουν αυτά τα πρόστιμα που λέγεται, γιατί δεν μπορεί να κρυφτεί πλέον. Αλλά τι ομολογία υπάρχει εδώ? Άρα αυτό το αυτόματο σύστημα που χτυπούσε το κόκκινο λαμπάκι όταν οι τιμές αυξάνονται δεν υπάρχει. Οι έλεγχοι, ο τρόπος που γίνονται δεν μπορούν να γίνουν. Άρα τους αποκαλύπτεις όταν δίνεις στοιχεία. Αποκαλύπτεις ότι τους είπε αράξτε, δεν πειράζει, μια χαρά είναι, καλά τα οικονομάμε, είπαμε, καθρεπτάκια στο τέλος. Για να συμπληρώσω λιγάκι το ρεπορτάζ του συναδέλφου, αλλά και τόσο λέει ο Πρόεδρος, ανακοινώθηκαν ονόματα σήμερα, έτσι. Συγκεκριμένα ονόματα. Ανακοινώθηκαν και μάλιστα ανακοινώθηκαν. Ανακοινώθηκαν, βεβαίως. Είναι Γαλαξίας, Κρητικός, είναι τα Λίτλ, είναι ο Μαρινόπουλος και τα ποσά, έτσι. Αυτό που σας περιέγραψα πριν. Ναι, να σας πω, τα έχω μπροστά μου. Α, ωραία. Είναι... Έλα, Δήμητρα, έλα, Δήμητρα. Ναι, δεν τα έχω ακούσει καλό, είναι να τα ακούσω κι εγώ. 900 ευρώ στον ΑΒ, είναι 50.000 ευρώ στις υπόλοιπες, γιατί είναι υπότροπες. Δηλαδή, στα Lidl έχει 26.680, ναι. Στη Γαλαξία 21.387 και στην Κρητικός 9.380 ευρώ. Εντάξει. Ωραία, είναι ευχάριστο που δόθηκαν τα ονόματα, αλλά δεν ξέρω τι ρόλο μπορεί να παίξει όταν είναι ένα σύνολο αλυσίδων μέσα στο παιχνίδι. Να παίξουμε το ρόλο μας με μποϊκοτάζ απέναντί τους. Όταν όλοι μαζί ομολογούν ότι σχροκερδούν στην ουσία. Δήμητρα Μακρύ, να θέσει το ερώτημά της και να κλείσουμε. Εγώ θα ήθελα να σου γρήγορα ότι επιμένουμε στο καλάθι του νοικοκυριού τη στιγμή που έχουμε δει ότι ούτε αποτελεσματικό είναι, ούτε καταφέρνει να βελτιώσει κάπως την αγοραστική δύναμή μας. Δεν θα έπρεπε, και το έχουμε πλέον και το καράτι της Αρακοστής και τέτοια. Είναι αιμονικό πλέον αυτό, κύριε Τσεμπερλίδη? Θα έλεγα ότι είναι μια τηλεοπτική διέξοδος στο αδιέξοδο το οποίο οδηγήθηκε μόνος του. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Πρέπει να επιμείνει στο καλάθι γιατί δεν έχει τίποτα άλλο. Εμείς του είπαμε δεν θέλουμε να ρίξεις πρόστιμα, δεν θέλουμε να τιμωρηθείς. Δώσε μας τα στοιχεία, ποιος είναι αυτός που εσχροκερδεί περισσότερα, ποια προϊόντα είναι, ποιος ευθύνεται, η τελική αλυσίδα ή η ενδιάμεση κρίκη, να μποκοτάρουμε προϊόν και εταιρεία. Και τη Λιανική. Δεν θα τις μποκοτάρουμε όλες μαζί, γιατί αν μποκοτάρεις 4-5 εταιρείες μαζί, σημαίνει τον καταναλωτή του λες στην Κοζάνη έχεις 4 αλυσίδες, από αυτές δεν θα πάρεις αυτά τα προϊόντα. Αυτό είναι μποϊκοτάζ αποτυχημένο. Τα μποϊκοτάζ για να πετύχουν θέλουν ένα προϊόν, αυτό κάναμε πριν 12-13 χρόνια, ένα προϊόν, μια εταιρεία και η πίεση μέχρι που να πέσουν οι τιμές. Αν η ιστορία έχει να κάνει με την τιμή των μποϊκοτάζ. Αυτό είναι. Ώρα τώρα όταν με ανακοινώνει τα πιο βασικές αλυσίδες ότι τιμωρεί για σχροκέρδια, πέστε μου τι να πω εγώ τον καταναλωτή, ελάτε να μποϊκοτάρουμε όλη τη Λιανική. Αφού τους άφησε το παιχνίδι ελεύθερο και σας είπα, έγιναν μετά από καταγγελίες Ένωσης Καταναλωτών αυτά τα πρόστιμα. Δεν από ελέγχους που κάνανε. Αυτοί τα διασταυρώσαν και ήταν πράγματι έτσι. Γι' αυτό ομολογούν με έμεσο τρόπο ότι δεν το κάνανε. Τώρα μας δίνουν και ονόματα. Χαιρόμαστε πολύ. Για τον μποϊκοτάζ με τα γαλακτοκομικά, πώς πάει, Πρόεδρε? Κοιτάξτε, εγώ ποτέ δεν θα προκύρισα ένα μποϊκοτάζ για όλα τα γαλακτοκομικά. Γιατί βάζω στο ίδιο τσουβάλι αυτόν που έχει υψηλή τιμή με αυτόν που έχει μικρή τιμή. Και ξέρετε ποιος θα πιεστεί περισσότερο? Ο παραγωγός, ο οποίος ήδη πιέζεται. Άρα εδώ πρέπει να πιέζεις μια εταιρεία, ένα προϊόν, για να στέλνεις ένα μήνυμα. Αυτός που έχει την υψηλότερη τιμή, που παίρνει την ίδια τιμή από τον παραγωγό, παίρνει την ίδια τιμή από τον διάμεσο, αλλά την πουλάει ακριβά, και να τιμωρήσεις αυτόν για να στείλεις μήνυμα. Μόνο έτσι γίνεται μποϊκοτάζ. Γενικό μποϊκοτάζ, δεν τρώμε γαλακτοκομικά για μια εβδομάδα, δεν λέει τίποτα. Δεν θα αφήσω τα παιδιά μου χωρίς γάλα, δεν θα αφήσω την οικογένεια μου χωρίς φέτα ή τυρί.
Έτσι δεν είναι δυνατόν. Με συγχωρεί που τα λέω εγώ σαν ένωση καταναλωτών απέναντι σε κάποια άλλη ένωση, αλλά για μένα η ιστορία τέτοιων μποϊκοτάζ, το μέγιστο εργαλείο, το πιο δυνατό εργαλείο των καταναλωτών, απαξιώνεται. Ναι. Δεν θα κάψουμε και το χλώρο κοντά στο ξερό και δεν θα τα τσουβαλιάζουμε όλα. Εύστοχο είναι αυτό που λέτε. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά και όλοι σας.